Η επόμενη θεματική ακρά κάπου εκεί ακουμπάει. Κάπου, κάπου εκεί, εκεί ακουμπάει. Και επειδή λέγαμε μία εικόνα τη θάλασσα, χίλιε λέξει, πάμε να δούμε mm -hmm. την φωτογραφία τίποτα ημέρα. Κλικ-κλικ ημέρα. Δούμε... Προσφορά από τα κέντρα οπτικών Μαρκάκη. Για να δούμε τι μα επιφυλάσσει ενώ. Φιτάλο. Τώρα Μαρίστε. δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατατοπιστική η λοιπόν. φωτογραφία. Αν και... Όχι, είναι, είναι. Να μην είμαι κι εγώ υπερβολική. Απλά πρέπει να ξέρεις και κάποιες πληροφορίες παραπάνω για να καταλάβεις επακριβώς τι δείχνει η συγκεκριμένη επιστήμονα. Τι, τι μπορεί να δείχνει η συγκεκριμένη επιστήμονα, τι μπορεί να έρχεται τεχνολογικά, καινοτόμα, Uh, τι θα χαρακτηρίσει τα νέα δεδομένα τη mm -hmm. ανθρωπότητα από εδώ και στο εξή. Διότι πλέον ξεφύγαμε, Χριστιανά μου θα πρέπει να σου πω, ε, ξεφύγαμε από τι βασικέ μα ανάγκε που φαίνεται ότι τι έχουμε λύσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, κοινό, βέβαια, όλες. πάνε αυτέ. Και πρέχνατε. αυτό που μα έλειπε, φίλε και φίλοι, σύμφωνα και με του ερευνητέ, ήταν το τρίτο αντίχειρα. Και βεβαίω δεν πρόκειται για ε, μια τεχνολογική καινοτομία η οποία θα βρεθεί στο πλευρό. Ε, ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αρτιμελεί, mm -hmm. αλλά έρχεται να μα βοηθήσει να κάνουμε παραπάνω πράγματα από αυτά που μέχρι πρώτη κάναμε. Δηλαδή, να υπερβεί η συγκεκριμένη τεχνολογική καινοτομία ο τρίτο αντίχειρα ε, τη βιολογική. Ε, Κάτι να το πω. Ναι. Το, το βιολογικό περιορισμό που είχαμε μέχρι πρώτη με το να μην έχουμε ένα ακόμα δάκτυλο στο χέρι. Α, ή που να έλεγε Μωρέ, να είχα δύο χέρια παραπάνω τώρα να κάνω μια συγκεκριμένη ah, χειρονακτική ας πούμε, εργασία. Ή πε ότι κρατά το λουράκι από το σκυλάκι σου και κρατά και ένα φλιτζάνι καφέ. Και λες, χρειαζόμουν και κάτι άλλο τώρα για να πιάσω και το κινητό μου ταυτόχρονα. Κάπω έτσι, μάλλον σκέφτηκε η Ντάνι Κλόουδ, η οποία μπήκε στη διαδικασία και όντω έφτιαξε έναν έξτρα αντίχειρα, τον οποίο τον έχει τοποθετήσει στο πίσω μέρο τη παλάμη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ότι θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα και την ιστορία γενικώ γιατί θα μα βοηθήσει να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα έχοντα απλά έναν έξτρα αντίχειρα. Ή ναι, δύο. Είναι αυτό που τώρα φορά, τον καθένα Όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη φάση και μα φορτώνουν γενικότερα με υποχρεώσει και με αγκαρίε, μου λένε Δύο χέρια έχω, ρε παιδί μου. Και ένα αντίχειρα θα λέγαμε. Δύο χέρια έχω. Ε, τώρα, παιδιά, <laughs> δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, διότι θα πρέπει να σα πούμε ότι ο τρίτο αντίχειρα είναι αυτό που θα έρθει να μα λύσει Όλε μα τι δυσκολίε στην καθημερινότητα. Ε, ελέγχεται, λέει, από έναν αισθητήρα πίεση κάτω στα πόδια, δηλαδή το πατάμε σαν το, το q που λέμε τι ειδήσει, mm -hmm. το πατάμε και ενεργοποιείται αυτό, είτε για το μοίρασμα καρτών που είδαμε προηγουμένω, είτε για να κρατάει επιπλέον ένα φλιτζάνι ενώ εμεί διαβάζουμε. Ε, τι άλλο μπορεί να κάνει. Όλα τα κάνει. Όλα τα ό,τι θέλει, φαντάζε το κάνει και πραγματικά μπήκαν και άνθρωποι στη διαδικασία να τον δοκιμάσουν και όντω το 98% δήλωσε πω πραγματικά βοηθήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία και ήταν μια ε, διαδικασία πραγματικά εύχρηστη. Που όντω έχει κάτι να δώσει και να αποδώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια το έχει πάει πολύ μακριά και είναι διαθέσιμο αν κάποιο θέλει να τον προμηθευτεί. Δώσει... Αλλά πραγματικά λέει, εξυπηρετεί. Θα δώσει σίγουρα ταχύτητα, θα δώσει δύναμη και επιδεξιότητα, φίλε και φίλοι, διότι όπω λένε και οι ειδικοί, εκτό από τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των υγειών ατόμων που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά του, οι ίδιε τεχνολογίε αναμένεται επίση να προσφέρουν κρίσιμη βοήθεια σε άτομα με αναπηρίε. Αυτό είναι ακόμα Εδώ είναι ένα στοιχείο που mm -hmm. θα έρθει, αλλά ο πρωταρχικό στόχο των ερευνητών ήταν να μα κάνουν να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναμε προηγουμένω. Σπαθιά να καταπιούμε πουλέ και εσεί. Τι, τι άλλο, πια θέλουν αυτοί οι επιστήμονε να κάνουμε. Λίγα κάνουμε στην καθημερινότητα. Αλλά όπω και να έχει, είναι μια ωραία έκβαση και αφού πραγματοποιήθηκε μέσα στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ κάνουν, κάνουν δουλίτσα, κοιτούν πολύ μπροστά. Δεν ρωτούν ε, όμω ε, κανέναν. <laughs> εγώ αυτό έχω να πω. Κανέναν αν τα θέλουμε εμεί όλα αυτά. Τίποτα. Είναι διαπιστώσει αυτέ που συμβαίνουν. <laughs> Δεν ρωτάνε κανέναν. Ανοιχτά αυτό είναι διαπιστήτη. Α, έλα σου πέρασε ώρα. πολύ τα οπτικά κέντρα Μαρκάκη για ακόμη μια φορά και την φωτογραφία αυτή τη